πλαίσιασε στην άφιξη της ομάδας και όπως είπατε και σε πολλά μέλη της, δεν κοιμηθήκατε καν, έτσι. Η χαρά ήταν μεγάλη, η ένταση του αγώνα, ακόμα και αν το βλέπεις από την τηλεόραση, πολύ μεγάλη. Ιστορική νίκη. Ήρθαμε εδώ να αποδεχτούμε την ομάδα. Μετά τα πρώτα δύο παιχνίδια, η εικόνα σας γενικότερα για τη σειρά. Η σειρά τώρα μεταφέρεται στο ΣΕΦ. Το ξέρουν όλοι, έχουμε έμπειρους παίκτες, έμπειρους προπονητές. Το κρισιμότερο παιχνίδι είναι την Τρίτη. Κρατάμε χαμηλούς τόνους. Το μπάσκετ που παίξαμε χθες ήταν εκπληκτικό. Το ευχαριστηθήκαμε. Συνεχίζουμε. Περιμένατε τέτοια εμφατική αντίδραση από την ομάδα μετά το πρώτο παιχνίδι? Επειδή έχουμε ζήσει την ομάδα πολλά χρόνια και έχουμε ζήσει ανατροπές και αυτό, δεν μπορώ να πω ότι περίμενα αυτή την εμφάνιση. Περίμενα ότι θα αντιδράσουμε πάντως. Περίμενα ότι δεν θα είναι η εικόνα μας όπως ήταν στο πρώτο μάτς, γιατί δεν ήταν η πραγματική εικόνα αυτή. Αυτό όμως που είδαμε, ο τρόπος που θωρακίστηκε η ρακέτα μας στο πρώτο ημίχρονο, όπως είπε και ο αδελφός μου, δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Τέτοια άμυνα σε μια ομάδα που είναι φύση επιθετική. Δεν είναι ότι έπαιξε άμυνα δεν ξέρω σε ποιον. Είναι μια ομάδα αριθμού που στηρίζεται στην επίθεσή της. Η Μπαρσελόνα. Τους μπλοκάραμε τελείως. Το μήνυμα του κυρίου Παναγιώτη Αγγελόπουλου για τον κόσμο για το τρίτο και τέταρτο παιχνίδι. Να στηρίξει την ομάδα με φωνή από το πρώτο λεπτό, ανεξάρτητα από τη διαφορά. Και να νιώθει περήφανος που βλέπει αυτή την ομάδα. Αυτό το πράγμα, αν το νιώθεις, το βγάζεις. Με οποιοδήποτε τρόπο μες στο γήπεδο. Και μια τελευταία ερώτηση μετά την νίκη επί της ΕΦΕΣ. Είχατε πει ότι εσείς, αν και δεν το θέλουν οι προπονητές, δεν τους αρέσει, βλέπατε και πιο μακριά από τα πρωί τελικά. Βλέπατε και τη Μαδρίτη. Τώρα. Τώρα όλοι ξέρουμε ότι αυτός είναι ο στόχος. Πλέον είναι δύο νίκες. Αλλά για να γίνουν αυτές οι δύο νίκες θέλει ακόμα δουλειά.